από την πρώτη προσυνάντηση στην Αθήνα. Ναι. Ήταν ο νόμο σχέδιο που είχε βάλει για τον προγραμματισμό τη κρίση και όντω είναι ο νόμο αυτό που θα πούμε. Προσυνάντηση, όπω συζητήσαμε μέσα, στο πόσο όχι μόνο να ενταχθούν κάποια στιγμή, αλλά να ενταχθούν και γρήγορα. Επομένω, η μια προτεραιοποίηση που έχουμε κάνει, νομίζω από τι επόμενε αξιολογίε θα δούμε έργα που έχετε υποβάλει, μελέτε για τι δράσει τη ενεργειακή των 2021, την ειδική αναγόνηση, την ακύρωση έργα που συνεχίζουν του οικιακού μεταφρασμού, θα πρέπει να εντάσσονται σύντομα στο πλημμύριο πολιτικού και να τα απολαύσουν όσο να το πιο γρήγορα και μόλι. Όσον αφορά τα άλλα θέματα που ρωτήσατε, αναπτυξιακά πηγές τελέχωσης, επιφυλάσσουμε να τα δούμε σε μια δεύτερη φάση που έχουν να κάνουν με το συνολικό σχεδιασμό που είναι σχεδιδόνωση της απασχόλησης της αναπτύξης. Και όσον αφορά τα θέματα που αναπτύξουμε, με πολύ χαρά ήταν μια πολύ θετική ενταπόκριση, όχι μόνο από την ειδική αρχή, αλλά και από τον ιατρικό, τον κόσμο των παρακοπιών και τον κόσμο των εμπειρίων που ήταν στη συζήτησή μας. Και αποφασίσαμε από την να δώσουμε δυνάμεις όπως κάνουμε παντού σε όλη την Ελλάδα για να επιταχύνουμε ένα ήδη επιτυχημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Πώς το κάνουμε αυτό, με δράσεις επικοινωνίας για να αφήσουμε αυτούς που είναι αναποφάσιστοι, επιφυλακτικοί, αναπηρικοί. Είπαμε συγκεκριμένα ζητήματα όπως ανάπτυξη μιας αφήσας διατροφικού συλλόγου στα καταστήματα, όχι μόνο τα δημοτικά αλλά και τα εμπορικά, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε οποιοδήποτε χώρο, ώστε ο πολίτης να βλέπει το παράδειγμα των γιατρών του και να στρέφει και εκείνος να εμβολιαστεί. Δράσεις όπως έχουν να κάνουν με τις ερωτήσεις-απαντήσεις στα συνηθισμένα ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες όταν έχουν κάποιες απορίες, μπορούν να κυκλοφορήσουν είτε σε φυλάδια του Δήμου, είτε στις εκδόσεις του Δήμου, είτε στην ιστοσελίδα του Δήμου. Και φυσικά δράσεις ενημέρωσης όπως πολλές ήδη έχει αναλάβει και έχει κάνει ο Δήμος της Καλαμαριάς. Και από εκεί πέρα για την ουσία είπαμε διάφορα θέματα για τον εμβολιασμό κατοίκων και συνεργασία και με τους γιατρούς και με τη δημοτική αρχή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα επιταχύνουμε ένα ήδη επιτυχημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα και πιστεύω ότι όλοι μαζί, κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, εμπορικός, επιχειρηματικός κόσμος, κόσμος επιστήμης και πολίτες, θα καταφέρουμε να αρχίσουμε αυτό το τύπο ανοσίας που χρειάζεται πριν φτάσουμε σε αυτό. Ένα σχόλιο. Κύριε Πετσά, ένα σχόλιο σας παρακαλώ για χθεσινές συγκεντρώσεις. Είδαμε χιλιάδες κόσμο να βγαίνει έξω στον δρόμο στη Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται ότι ήταν περίπου 10.000 οι άνθρωποι που ήταν απέναντι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εμβολιασμών για τον κορονοϊό. Ένα σχόλιο σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, συνήθως αυτοί που έχουν μία άρνηση εκπεπιθύσεως κάνουν συνόλογα μεγάλη φασαρία στους ανθρώπους. Όλες οι μετρήσεις στην Ελλάδα δείχνουν ότι οι αρνητές του εμβολίου είναι περίπου από 11-13%. Είναι ένα σεβαστό νούμερο. Υποκρατία έχουμε, μπορεί να εκφράσει κανείς την άποψή του. Δεν είναι ικανό όμως το ποσοστό να αποτρέψει το τύπο της ανοσίας. Εμείς απευθυνόμαστε σε αυτούς τους συμπολίτες μας που είναι επιφυλακτικοί και αναπληκτικοί και τους λέμε είναι τώρα η ώρα να κάνεις το εμβόλιο, προκειμένου να θωρακίσεις τον εαυτό σου, τους οικείους σου και το κοινωνικό σύνολο. Για δε τους αρνητές, αυτό που έχει σημασία είναι όλοι να αντιληφθούν ότι σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις κυρίως κινδυνεύουν από μια διασπορά που θα τους πλήξει. Επομένως, εγώ θα ήθελα να παρακάλεσω να πούμε την επιστήμη και να βάζουμε ένα φραγμό στον αναπολογισμό. Αν χρειαστεί να αποκτήσουμε την ανοσία και πρέπει να αποφάσουμε στο κομμάτι να εμβολιαστούν και αυτοί είναι αρνητές, πώς το κάνουμε. Ναι, θα καταφέρετε να τους πείσετε. Θα τους πείσετε ή θα χρειαστεί να κάνει κάποιο προσωπικό συμβολιασμό. Νομίζω ότι η απάντηση που δεν δείχνει ότι δεν είναι ένα ποσοστό τέτοιο που να είναι ικανό να αποτρέψει το τύπο ανοσία. Έχουμε δει ότι ναι, μεν έχει ο πύχη και το τύπο ανοσία από το 70% πριν, ακόμα και στο 80% και παραπάνω, αλλά τέτοιου είδου ποσοστά δεν είναι ικανά να αποτρέψουν το τύπο ανοσία στην κοινότητα. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι όπω είπε και ο Πρωθυπουργό, η αύξηση των κρουσμάτων, το ενδεχόμενο νέο κύμα τη πανδημία ενδεχομένω στο Αθηνόπορο δεν θα πλήξει την οικονομία αλλά του εμβολιαστέ. Άρα οι ίδιοι πρέπει το πίσω να εντεπεχθούν να φρακίσουν την υγεία του. Προβληματίζεται η κυβέρνηση ότι την ώρα που γίνεται η εξαρτία για τον εμβολιασμό υπάρχουν πάρα πολλά fake news που διαδίδονται συνεχώς και δίνουν και πάτημα στους ανθρώπους που είναι αρνητές του εμβολίου, παίρνουν δηλαδή παραπάνω. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια δράση την οποία αναλαμβάνει η κοινωνική αρχή με τις ειδοποιήσεις απαντήσεις που διαλύει τον έπος του αναπολογισμού. Είναι πολύ χρήσιμη πρωτοβουλία και πιστεύω ότι θα γίνεται αυτό. Για τις συγκεκριμένες κοινωνικές το θέμα προφανώ είναι μόνο η ενημέρωση, τη διάθεση τη πληροφόρηση μέσα από την κινητοποίηση των Δήμων τη Εκκλησία. Εξετάζεται κάποιε άλλε τροποποιίε στο πλαίσιο αυτή τη. Για θέματα που αφορούν και τι πολιτισμιακέ ομάδε, όπω είπατε, για τη Ρωμά, ενδεχομένω αδερφοί μα παλιών σπίτιε που έπεσαν στην πατρίδα σε διάφορε περιοχέ τη χώρα, όχι μόνο
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης της Βορείου Ελλάδος. Δεν είναι μόνο το θέμα που να τους μιλήσουμε, είναι το θέμα και μιας συνολικής ενσωμάτωσης κοινωνικής και οικονομικής και είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε με τη συνεργασία και με τον κ. Σταμάτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και θα ήθελα να μιλήσουμε και για περισσότερα πράγματα γι' αυτό, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μιλάμε και σε αυτούς και θα συνεχίσουμε να μιλάμε συνεχώς. Και είναι πολύ σημαντικός επίσης και ο ρόλος της Εκκλησίας, όπως όλοι ξέρουμε, είναι το παρηγορητικό λόγο της, μιλάει στις καρδιές των ανθρώπων και μπορεί να φέρει προοπτικά αποτελέσματα. Και ευτυχώς και στην περιοχή εδώ που βρισκόμαστε, αλλά και ευρύτερα, η Εκκλησία συνεχίζει αυτή την πολύ έντονη στάση που έχει κηρύξει το τελευταίο χρονικό διάστημα που προπασιάζει την ημέρα. Κύριε Υπουργέ, σήμερα ξεκινάει. Περισσότερα προνόμια που θα έχουν εμβολιασμένοι στο άμεσο μέλλον, σκέφτεται κάτι τέτοιο η κυβέρνηση. Νομίζω ότι η απάντηση είναι η ανάποδη, ότι μάλλον θα έχουν περισσότερου περιορισμού αυτοί ή δεν θα έρθουν τόσο γρήγορα οι περιορισμοί σε αυτού που δεν κάνουν το εμβόλιο. Ένα σχόλιο για την πλατφόρμα 15-17 που ξεκινά σήμερα, ανοίγει σήμερα.